Το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας που έχει ήδη προκηρύξει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα παρουσιαστεί την προσεχή Δευτέρα 4 Ιουλίου στην Πάτρα σε ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και το Υπουργείο σε αίθουσα του ξενοδοχείου Πορτορίου στις 10 το πρωί. Τη συνάντηση θα παρευρεθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με επικεφαλής τον Υπουργό Γιώργο Κουτρουμάνη. Ήδη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρες έχει αποστείλει προσκλήσεις στους εκπροσώπους τοπικών φορέων και αυτοδιοικητικών αρχών ώστε να συμμετάσχουν στη συνάντηση και να ενημερωθούν σε βάθος για τις προβλέψεις του προγράμματος, διατυπώνοντας παράλληλα τυχόν παρατηρήσεις τους. Το ζήτημα της παράτασης της περίοδου χάριτος αποπληρωμής των δανείων, τα οποία αφορούν σε επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες του νομού Ιτωλοκαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008, έφερε με ερώτησή του στη Βουλή ο βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Τα εν λόγω δάνεια ορίστηκαν να είναι πενταετούς διάρκειας, εξοφλούμενα σε ισόποσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλητικές δόσεις, με περίοδο χάριτος από την ημέρα της εκταμίευσης έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου 2011 και τελευταία στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η επικρατούσα κατάσταση τόσο στην αγορά όσο και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει μετριάσει αισθητά τη ρευστότητα των τοπικών επιχειρήσεων στην Ιτωλοκαρνανία. Για τον λόγο αυτό, ο κ. Σαλμάς στην ερώτησή του καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, έτσι ώστε οι σεισμόπληκτοι δανειολήπτες να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας των επιχειρήσεων και των περιουσιών τους. Στο Μεσολόγγι, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ιτωλοκαρνανίας, θα συνεδριάσει την ερχόμενη 3η 5 Ιουλίου στις 11 το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τη συνεδρία της Επιτροπής θα απασχολήσουν δύο θέματα. Πρώτον, η πορεία των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιτωλοκαρνανίας και δεύτερον, το ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν οι αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενωτήτων Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Ιτωλοκαρνανίας Βασίλης Αντωνόπουλος, Ηλίας Χαράλαπος Καφίρας, οι αντιπεριφερειάρχες Υποδομών και Περιβάλλοντος Νίκος Υφαντής, Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος, καθώς και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου. Το Κέντρο Υγείας της Βόνησας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει περιέλθει σε πλήρη διάλυση, καθώς δεν υπάρχει κανένας μόνιμος γιατρός παθολόγος, ειδικότητα βασική που στηρίζεται ολόκληρη λειτουργία μιας μονάδας υγείας. Οι άλλες ειδικότητες γιατρών είναι πολυτέλεια για τους κατοίκους της περιοχής, που είναι περίπου 25.000 και τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζονται. Οι ελλείψεις δεν είναι μόνο στο ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που δυσκολεύουν παραπέρα τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Τις περισσότερες φορές δεν δουλεύει το ακτινολογικό, το μικροβιολογικό και το κέντρο υγείας έχει ασθενοφόρο μόνο για μία βάρδια.